Ελληνική πλευρά. Δεν είναι πρόσφυγες και μετανάστες αυτοί που τα πετάνε. Χρησιμοποιούνται εκτοξευτήρες και μάλιστα έρχονται και από πολύ μακριά αυτή η ρήψη των δακρυγόνων. Όπου υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις, βλέπετε τώρα την δημιουργία η οποία είναι μπροστά, την ελληνική δημιουργία, τον αστυνομικό που βρίσκεται μπροστά από την περιοχή. Από ό,τι φαίνεται, και δεν ακούμε επίσης τις γνωστές φωνές των προσφύγων και των μεταναστών, οποίοι όταν συμβαίνουν τέτοια επεισόδια είναι μπροστά και φωνάζουν τα δικά τους συνθήματα, τα δικά τους λόγια. Είναι μια απόλυτη ησυχία. Και το μόνο που γίνεται είναι συνεχής ρήψη δακρυγόνων και καπνογόνων προς τις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στην, κατά μήκος του φράχτη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι Τούρκοι, είτε στρατιώτες είτε συνοριοφύλακες, οι οποίοι κάνουν αυτή στην ουσία την επίδειξη δύναμης. Εγώ έτσι το λαμβάνω, πετώντας προς την ελληνική πλευρά που δεν αντιδρά. Δεν βλέπει κάτι η ελληνική πλευρά για να εμποδίσει να μπει μέσα. Κανείς δεν προσπαθεί να περάσει τον ελληνικό φράχτη, την ελληνική πλευρά. Αυτό που συμβαίνει είναι να έχουμε μια βροχή από τα κρυγόνα. Είναι μια ξεκάθαρη επίθεση, κανείς δεν προσπαθεί. Να το πούμε. Ακριβώς. Ξεκάθαρη επίθεση στα ελληνικά σύνορα. Είναι στην ουσία. Ξεκάθαρη επίθεση στους Έλληνες αστυνομικούς, με δακρυγόνα, προς τους αστυνομικούς που βρίσκονται στην ελληνική πλευρά. Μάλιστα. Δεν βλέπουμε κόσμο μπροστά να προσπαθεί να κάνει κάτι. Έρχονται από αρκετά μακρινή απόσταση τα δακρυγόνα με εκτοξευτήρες και θέλουμε να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Τι θέλουν να δείξουν με αυτό οι Τούρκοι στρατιώτες και αστυνομικοί. Έχουν αναλάβει δράση ή το πιθανότερο είναι... Και οι κομάντος της τουρκικής αστυνομίας που έχουν στρατιωτική εκπαίδευση, βέβαια, αν δει κανείς τις φωτογραφίες τους, που έφτασαν χθες με εντολή του Σοϊλού, του Τούρκου Υπουργού Εσωτερικών, για να προστατεύσουν, λέει, και να αποτρέψουν τα όσα κάνει η ελληνική πλευρά σε βάρος των προσφύγων και των μεταναστών. Τώρα, επειδή έχουμε προφανή κλιμάκωση, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί για να μην πέσουμε σε παγίδα. Όλοι οι εθελοντές, οι ευρύτες που βρίσκονται στην περιοχή και προσπαθούν να συνδράμουν, να βοηθήσουν στο έργο της προστασίας των ελληνικών συνόρων. Είναι δουλειά του στρατού και της αστυνομίας των εκπαιδευμένων ανθρώπων και να μην αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε προβοκάτσια. Αυτό λέω. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι προφανές ότι πάνε να μας στήσουν ιστορία εδώ πέρα, η οποία δεν θα είναι εύκολη ιστορία. Και όλο αυτό γίνεται αφότου χθες έκανε τη βόλτα του ο Σοϊλού με το ελικόπτερο, όπως μας μετέδωσε χθες και ο Ζήσης που βρισκόταν στο σημείο. Το είδαμε το ελικόπτερο χθες. Το είδαμε. Σοϊλού. Έκανε τη βόλτα του από πάνω, είδε τι γίνεται, πού ακριβώς βρίσκονται οι ελληνικές δυνάμεις στο σημείο. Ζήση, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Έφυγε, αποχώρησε από την περιοχή. Ήταν ήρεμα χθες τα πράγματα και σήμερα βλέπουμε μετά την άφηξη και των χιλίων ανδρών, όπως είπε και ο Άκης, να έχουμε αυτή την ένταση και αυτή την επίθεση, ναι. Την απρόκλητη επίθεση και πάλι στα σύνορά μας. Λοιπόν, ας έχουμε εικόνα από τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Η Ζήση μας διακόπτης κατά το δοκούν, όταν και όπως κρίνεις, να καλημερίσουμε.